Θέλω να δούμε πρώτα αυτό που είπε, γιατί απηχεί όλη τη φιλοσοφία του ανθρώπου, του κ. Μητσοτάκη. Κατά της τυραννίας της πλειοψηφίας απεφάνθη ότι πρέπει να στραφούμε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στις προηγούμενες μέρες αυτή την εκδήλωση την οποία έκανε ο κ. Καπουτζίδης, ο ηθοποιός. Στον απόϊχο της ψήφισης του νόμου για τους ομοφιλόφιλους. Δώστε μου το βίντεο, παρακαλώ. Για όλους. Mm-hmm. Και κατεξοχήν τα ζητήματα των δικαιωμάτων εξορισμού είναι ζητήματα τα οποία αφορούν κατά κανόνα τους λίγους. Και όταν οι φιλελεύθεροι στοχαστές του 18ου ή του 19ου αιώνα άρχισαν να επεξεργάζονται τις έννοιες της ευνομούμενης δημοκρατίας με πιο αναλυτικό τρόπο, πάντα επεσήμαναν ένα κίνδυνο. Και ο κίνδυνος είναι η τυραννία της πλειοψηφίας. Mm. Δεν μπορεί μια ευνομούμενη δημοκρατία να ανεχθεί την τυραννία της πλειοψηφίας. Γι' αυτό και τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα δεν μπορούν ποτέ να μπαίνουν σε δημοψηφισματικές λογικές. Άρη, θα ξεκινήσω από σένα. Ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει λοιπόν ότι η τυραννία της πλειοψηφίας είναι το πρόβλημα. Τότε για ποια δημοκρατία μιλάμε? Κύριε Καψαμπέλη, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και θέλω να το επαναλάβω με την ευθύνη των λόγων μου ότι ο άνθρωπος θέλει βοήθεια. Δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή την τρικυμία εν κρανίο που έχει, λέγοντας ότι η πλειοψηφία θα πρέπει να σέρνεται πίσω από μια μειοψηφία και ότι η μειοψηφία είναι η πλειοψηφία σε μια δημοκρατία μειοψηφίας. Αυτά δεν τα λέει ούτε παιδί 2 χρονών. Δηλαδή μας λέει ο Μητσοτάκης ότι δεν χρειάζεται να γίνονται εκλογές για να καταδείξουμε το πλειοψηφόν και το μειοψηφόν. Εγώ θα αποφασίζω, η παρέα μου η ρωτώντα, τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Αν η πλειοψηφία μιας κοινωνίας διαφωνεί με κάτι, δεν μας ενδιαφέρει, στα παλιά μας τα παπούτσια. Εγώ τι γουστάρω. Και αν αυτό που γουστάρω εγώ είναι μειοψηφικό, θα το επιβάλλω. Κύριε Καψαμπελή, μπορεί να φαίνεται ως αντιπολιτευτικό αυτό που λέω, ως αντιμητσοτακικό αυτό που λέω, γιατί ανήκω σε αυτή την κατηγορία, αλλά ο άνθρωπος θέλει βοήθεια. Μην το παραμελείτε. Μην το αφήνετε αυτό να περνάει έτσι. Α, ο Σπίνος το είπε, θέλει βοήθεια. Έλα, μωρέ Άρη, τι βοήθεια θέλει? Όχι. Δεν μπορείς να έχεις τέτοια σύγκρουση με τη συνείδησή σου, με το μυαλό σου, με τη λογική σου, ως πρωθυπουργός μιας χώρας που πρέπει να επιβάλλεις τη γνώμη των πολλών έναντι των άλλων κατά τον νόμο. Όχι να την επιβάλλεις με βούρδουλα. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να λέει ότι η πλειοψηφία είναι τυραννία και ότι η μειοψηφία, αντιλαμβανόμενος ότι όλη η κοινωνία είναι απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που έφερε για 200 φίλους του ζευγάρια, Λιγνάδης κτλ. Αυτό, επειδή το αντιλαμβάνεται, θέλει να κάνει μία κουβέντα με έναν φιλόσοφο της πλάκας που είναι ο κύριος Καπουτζίδης και όχι αυτή την κουβέντα της ανορεξίας που έχει η λογική του να την πει μπροστά σε ανθρώπους με αντίλογο. Το επαναλαμβάνω και κλείνω και ευχαριστώ για τον χρόνο. Ο άνθρωπος θέλει βοήθεια και αυτό μπορούν να το δώσουν μόνο οι συγγενείς του που τον αγαπούν. Πάμε όσοι εξ αυτών τον αγαπούν. Πάμε στον κύριο Γάκη. Έχει απόλυτο δίκιο ο Άρης Σπίνος. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Δεν είναι κουβέντες από ανθρώπους που ανήκουν στο δημοκρατικό χώρο. Αυτά είναι απολυταρχικά, είναι αυταρχικά. Τι θα πει «δεν σέβομαι τη γνώμη της πλειοψηφίας»? Ο απαράβατος κανόνας, ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας είναι η πλειοψηφία. Σέβομαι τη γνώμη της πλειοψηφίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Στην επαγγελματική, στην επιστημονική και ό,τι το καθεξής. Διότι η πλειοψηφία δημοκρατικά έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την άποψή της στη μειοψηφία. Εάν διαφωνώ, βγαίνω, το δηλώνω ευχαρσός και εάν χρειάζεται παρετούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι πολυταρχικά. Αυτά είναι αυταρχισμός. Μας οδηγεί, και είναι εμφανές αυτό τώρα, δεν εκπλήττομαι για να είμαι ειλικρινής, απλώς τώρα το ομολόγησε. Μέχρι τώρα το έδειχνε και βγάζαμε τα συμπεράσματά μας. Τώρα το ομολόγησε ξεκάθαρα στα μούτρα μας ότι είναι πολυταρχικός. Τι να πω. Πάμε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο για να δούμε από την άλλη σκοπιά τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος απαρνούμενος δήθεν τη χλυβή, είναι μέσα στη χλυβή, μέσα στην καλοπέραση. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με σεβασμό. Ο Μητσοτάκης ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Και ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει γιατί. Διότι αυτό το οποίο είπε
είναι μια ρίση του στοχαστή Χέρμπερτ Μαρκούζε από το βιβλίο του «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος», που μαζί με Ντελές, Ντεριντά, Αλτουσέρ, Μπενιαμίν Λακάν, Χάννα Αρέντ συγκροτούν τη λεγόμενη σχολή της Φραγκφούρτης, η οποία είναι η σχολή που τα τελευταία 50 χρόνια έχει επιβάλει στα πανεπιστήμια τον πολιτισμικό μαρξισμό, δηλαδή, εδώ συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, τον καθεστωτισμό μιας κομμουνιστικής αντίληψης που κατάλαβε ότι δεν μπόρεσε να επιβάλλει αυτά τα οποία ήθελε με τη Σοβιετική Ένωση και ότι πρέπει να αλώσει τις δυτικές κοινωνίες χτυπώντας τα θεμέλια της, την πατρίδα, την θρησκεία, την οικογένεια και ούτω καθεξής. Ο Μητσοτάκης με αυτό το οποίο είπε, αγαπητοί μου φίλοι και όσοι μας βλέπετε σήμερα, ουσιαστικά προσχωρά ή μάλλον παραδέχεται το γεγονός ότι είναι ένας σύγχρονος μαρξιστής. Έχει τεράστια σημασία αυτό το οποίο λέω. Δεν έχει καμία σχέση ούτε καν με τον φιλελευθερισμό, καλά με τον συντηρητισμό, δεν το συζητάμε καν. Ο Μητσοτάκης για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν είμαι του παντίου ως πρώτο πτυχίο και τα φάγαμε όλα αυτά με το κουτάλι όσοι ήμασταν εκεί και κάποιοι από εμάς επιβιώσαμε, διότι περί αυτού πρόκειται. Ο Μητσοτάκης σήμερα παραδέχεται ότι είναι ένας σύγχρονος μαρξιστής. Αυτό που είπε πραγματικά σηκώνει την τρίχα κάθε ελευθερόφρονα ανθρώπου, κάθε δημοκράτη πολίτη, και είναι μία ομολογία ότι ο άνθρωπος συντάσσεται με όλους εκείνους τους καθεστωτικούς καταπιεστές που θέλουν να διαλύσουν τα θεμέλια των δυτικών κοινωνιών. Ξεκάθαρα, φίλοι μου. Δεν ήταν αστείο, ούτε του ήρθε έτσι να το πει. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης είναι πολύ μελετημένο και δείχνει το ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Είναι αδιανόητο κανείς να λέει ότι η πλειοψηφία είναι τυραννική. Ο άνθρωπος από εδώ και πέρα δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα. Είναι ένας σύγχρονος μαρξιστής και πρέπει να απαλλαγούμε από αυτόν όσοι πιστεύουμε στην ελευθερία. Το ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, πάντως, γιατί θα δούμε και στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όλα αυτά βρίσκουν ένα κοινό παρανομαστή, θα έλεγε ίσως και κανείς, με όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει τώρα με την... και γιγαντώθηκε με το θέμα της κυρίας Ασημακοπούλου και τις καταγγελίες, αποκαλύψεις για τον κίνδυνο, την απειλή, το σχέδιο νοθείας στις ευρωεκλογές, όλα αυτά τα οποία... Συγχώρεσέ με. Έρχονται και κουμπώνουν με έναν τρόπο. Οι παρακολουθήσεις, ο καθεστωτισμός, η συγκάλυψη εγκλημάτων, το «εάν η αλήθεια δεν συμφωνεί μαζί μου τόσο το χειρότερο για την αλήθεια», είναι χαρακτηριστικά των καταπιεστών.